Γεια σας. Τις τελευταίες δύο μέρες, μια μισή την ακρίβεια, ήμουν στο κρεβάτι. Την Τετάρτη, μάλιστα, έκανα σχέδια και πρόγραμμα για το πώς θα περάσω τις επόμενες μέρες, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, και το τι θα κάνω με τη δουλειά μου, με τα παιδιά μου κλπ. Είχα κλείσει και εισιτήρια για αύριο να πάμε στο γήπεδο. Αλλά την Πέμπτη το πρωί ένιωσα μια διαθεσία, ξάπλωσα στο κρεβάτι και σηκώθηκα την Παρασκευή το μεσημέρι. Ουσιαστικά σήμερα είμαι καλά. Οπότε το πλάνο μου για το τετραήμερο, Πέμπτη με Κυριακή, φύγει στο βρόντο. Όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο, έχετε ένα plan B, ένα εναλλακτικό πλάνο, τι θα κάνετε σε περίπτωση που το αρχικό σας πλάνο δεν λειτουργήσει? Αν όχι, μήπως όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο, είτε πρόκειται για πλάνο προς την οικονομική σας ελευθερία, είτε ένα πλάνο διατροφής, είτε ένα πλάνο γυμναστικής, είτε ένα πλάνο διακοπών, μήπως θα έπρεπε να έχετε και ένα plan B, ένα πλάνο το οποίο θα ακολουθήσετε σε περίπτωση που το αρχικό σας πλάνο δεν λειτουργήσει όπως το σχεδιάσατε? Οπότε καλό είναι να έχετε ένα plan B για κάθε περίπτωση. Στη σελίδα futurepro.gr μπορείτε να βρείτε μια εκπαίδευση που έχω ανεβάσει, είναι ένα 40 λεπτό βίντεο, είναι δωρεάν, στο οποίο εξηγώ πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το internet marketing στη δουλειά σας, ώστε αν οι offline μέθοδοι πλέον δεν σας φέρουν αποτέλεσμα, να είστε καλυμμένοι, να έχετε σύγχρονους τρόπους ανάπτυξης επιχείρησής σας. Μπείτε στο futurepro.gr. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.